φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, από το ηλιόλουστο αυτό στάδιο, όπου ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός, με τον τρόπο του, θέλει πιθανώς να συμβάλλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα που έχει κρατεί εδώ, ενώ η προσμονή για το παιχνίδι μεγαλώνει όλο ένα. Με άλλα λόγια, είναι οι ιδανικότερες συνθήκες σήμερα για να παιχτεί μπάλα. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανένα. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Τώρα αρχίζουν όλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ακπομ. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Πιερίνια. Λέω Μάτος. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σημαδέψουν προς το τέρμα. Βιερίνια ψάχνει τη σύρτη πάσα, ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάει να την περάσει προς... Να και το σούτ τώρα! Και η μπάλα είναι γκολ! Πολύ ωραία προσπάθεια για τον ΠΑΟ. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Ο ΠΑΟΚ ενήργησε πραγματικά σαν ομάδα εδώ. Ήταν σπάνιας ομορφιάς η ανάπτυξη του παιχνιδιού της, αντάλλαξαν πολύ όμορφες και δύσκολες πάσες και αποσυντόνισαν εντελώς τον αντίπαλο, χτυπώντας τον στο αδύνατο του σημείο. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τη χτυπάει με τη μία. Ωραίος συνδυασμός εδώ, αλλά σίγουρα περίμεναν κάτι καλύτερο. Δεν έχω να πω και πολλά εδώ. Η παλιά ήταν άριστη και ταχύτητα επίσης το ίδιο. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Πολύ συγκεντρωμένος, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κάνει την κεφαλιά. Ωραία ενέργεια, αλλά δεν αρκεί για να μπει γκολ. Βιερίνια. Ακπομ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Δυνατή η επέμβαση, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Κάνει έξυπνη κίνηση, δίνοντας ύψος στην μπάλα. Επιχειρεί το σουτ. Είναι μέσα.
μέσα. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Νέα κεφαλιά. Ο goalkeeper είναι εδώ. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν να βγει κάτι καλό από αυτό το κόρνερ. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Πολύ σωστά. Εδώ υποδεικνύεται το φάουλ. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχει κάτι να υπογραμμίσεις για το πρώτο μέρος? Τα πράγματα, Χρήστο, είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε επιθετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Για να ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να εσωφαρίσουν, χρειάζεται πολύ καλό αγωνιστικό πλάνο σε αυτό το ημίχρονο. Πειθαρχία και φυσικά πολύ τρέξιμο. Κατάφερε και την κράτησε. Ακπομ. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κάνει μια συρτή σέντρα. Με καλές προϋποθέσεις από το σούτ. Καλό διώξιμο. Είναι ευκαιρία. Πολύ καλή απόκρουση. Ω, το πιέσε. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο.
προσπαθήσει με το κεφάλι. Και άλλο ένα γκολ. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Άψογη η εκτέλεση του κόρνερ και βρήκε την μπάλα με το κεφάλι όσο χρειαζόταν. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σηκώθηκε το σημεάγγελο. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ο σκορ. Σέρζιο Ολιβέιρα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Στο κάθε το δοκάρι μπάλα. Το πέτυχε. Φοβερή η αντίδρασή του. Μπράβο στο σκόρερ. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Ξεκινά και πάλι ο αγώνας, με τη διαφορά των τερμάτων να μειώνεται στα δύο. Μίσεσβα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Μυρίζει και κάνει το σουτ. Προσπαθεί και πάλι. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Πολύ καλή η έμπνευσή του, όχι όμως και το τελείωμά του. Ψάχνει τις κάρτες του και τελικά τον παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Πάω, θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Μίσεσβα. Λέω Μάτος. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ναι, πέρασε η παλιά. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Σέρζιο Ολιβέιρα. Λέω Μάτος. Ψάχνει τη σύντη πάσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ευκαιρία. Υπέροχη προσπάθεια. Η μπάλα δεν βρίσκει στόχο. Και ο διαιτητής θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Και φεύγουν από εδώ οι τιμένοι. Αν και δεν θα το γιορτάσουν προπονητής και οπαδοί, οι παίχτες μπορεί να είναι περήφανοι για την καταπληκτική τους απόδοση απόψε. Όλη η ομάδα φαινόταν πολύ νευρική σήμερα και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Σαν να φοβόντουσαν ότι θα χάσουν μπροστά στον κόσμο τους κάτι τέτοιο.
Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, ήταν ένα άσχημο μάτς για αυτούς. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναϊλάκη που ήταν μαζί μας. Πλέον δεν έχουμε άλλο χρόνο εδώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.